Γιώργο, έλα. Έχουμε ένα στοιχείο που δεν πρέπει να το αφήσουμε από την κουβέντα να περάσει απαρατήρητο. Ποιο είναι? Λέει το τεχνικό μνημόνιο αυτό, το τελευταίο εδώ, λέει το εξής, το οποίο να το κρατήσουμε όλοι. Ελάτε. Το λέω για όλους. Ελάτε. Τι λέει το μνημόνιο αυτό εδώ, το οποίο σε λίγες μέρες θα κατατεθεί στη Βουλή και ως τοποσχέδιο, έτσι, και θα γίνει νόμος αυτό εδώ που λέει εδώ. Μας λέει το εξής. Επειδή λέμε όλοι ότι τον Αύγουστο, 20 Αυγούστου, τελειώνει το πρόγραμμα και βγαίνουμε από το πρόγραμμα. Τι λέει τούτο εδώ? Τι λέει? Μας λέει ότι η μείωση των συντάξεων από την 1η του Γενάρη του 19 και πέρα αποτελεί προαπαιτούμενο για να βγούμε τον Αύγουστο από το μνημόνιο. Έτσι, μπράβο. Όχι, προαπαιτούμενο. Μη με διακόπτεις, σε παρακαλώ. Όχι. Είσαι περιορισμένων γνώσεων και έχεις το θράσος όταν μιλάει ο άλλος να παρεμβαίνεις και να πετάς πατάτες. Αυτό κάνει. Έχεις περιορισμένες γνώσεις, επιφανειακές γνώσεις, δεν ξέρεις τίποτα σε βάθος και πετιές την ώρα που μιλάει ο άλλος να πετάς την πατάτα σου. Να μάθεις να ακούς τους άλλους. Έχουμε δικαίωμα, έχουμε υποχρέωση να πιάσουμε τους στόχους. Σε παρακαλώ το μνημόνιο, σου λέει για να βγεις τον Αύγουστο είναι προαπαιτούμενο το να μειώσεις τις συντάξεις. Εάν δεν τις μειώσεις, δεν βγαίνεις ούτε τον Αύγουστο. Αγώνα κάνετε να μειώσουμε τις τάξεις. Υπογράψατε. Εσείς το κάνετε. Υπογράψατε. Να τις μειώσετε. Εσείς αφήστε εδώ τώρα. Σταματήστε επιτέλους. Εδώ έχουμε, μιλάμε με τα συγκεκριμένα. Θα το παλέψουμε ή θα το θα δούμε. Άσε να παλέψετε και κουραφέξαλα που μας λες. Εδώ μιλάμε για τα κείμενα. Μιλάμε για τα κείμενα. Δεν μιλάμε για εχολόγια και θεωρίες. Θα παλέψετε. Ορίστε με αποτέλεσμα της πάλης. Ανησυχείτε. Γιατί μπορεί και να γίνει. Με αγανακτή τώρα. Διότι η γυναίκα έχει περιορισμένες γνώσεις. Και την έχεις εδώ για να πετάει πατάτες. Θα το δούμε. Εδώ σου λέει, τι θα δούμε. Θα αποκαταστήσουμε ό,τι μπορούμε. Σου λέει, είναι προαπαιτούμενο για να βγεις τον Αύγουστο. Καθόλου δεν είναι προαπαιτούμενο να πιάσουμε τους στόχους. Το κατάλαβες. Προαπαιτούμενο να πιάσουμε τους στόχους. Θα το ξαναδούμε. Κυρία Αυρωνήτου, έχω πει, όταν συναντιέμαι σε κανάλια με την Αυρωνήτου, να μην μιλάω. Διότι τι να πεις τώρα με την αγωνή του. Τώρα παρασύρθηκα σήμερα. Το μέτρο, μισό λεπτό, το μέτρο δεν ήταν αχρίαστο. Κυρία Αυλονίτου, να πούμε και μια κουβέντα. Πετώντας πατάτες. Το μέτρο δεν ήταν αχρίαστο. Κυρία Αυλονίτου. Ναι, καλά, εντάξει, το μέτρο δεν ήταν αχρίαστο. Εντάξει, πέστε και βρίζετε, δεν σας βρίζω. Εγώ δεν σας βρίζω επειδή υπονομεύετε την προσπάθεια που έχει γίνει. Και παρεμβαίνεις για να λες ό,τι θέλεις. Θέλατε ελλειμματικό εύκα και τώρα το έχουμε κάνει περπλανασματικό. Των πραγμάτων, πάμε στον κύριο Αθανασίου. Μια ευχή θα δώσουμε. Μια ευχή. Εντάξει. Μια ευχή. Αυτά τα μέτρα να έχουν ισοδύναμα. Εγώ περιμένω τον Γιώργο τον Ρωμανιά που θα βγάλει το βιβλίο, το μεγάλο ασφαλιστικό. Αλλά όλο σε προλαβαίνουν οι νόμοι, Γιώργο, έτσι. Ήδη ξέρω ότι κατατίθεται νέο νομοσχέδιο εκτός από τούτο εδώ. Ειδικά λοιπόν, του Υπουργείου Εργασίας. Λοιπόν, δώστε τα χέρια τώρα με την Ελένη. Θα ήθελα ακριβώς να είμαστε έτσι, πιο μπράβο. Κόσμοι όλοι. Δεν είναι ωραία όλα να προσβάλλουμε τους άλλους. Και θα ήθελα και η σταθμή γενικά όλα να είναι πιο αντικειμενική. Όλα καλά. Να μην είναι τόσο προκλητική. Έτσι, στην προσπάθεια όλα και στον καλά. Αγώνα Κοιτάξτε, που γίνεται. Να προσεγγίζετε την αλήθεια όσο γίνεται. Δεν έχω καμία διάθεση να προσβάλλω κανέναν. Αλλά όταν μιλώ και πάω να πω κάτι τεκμηριωμένο με αριθμούς και παρεμβαίνει οποιοδήποτε. Σου τη δίνει. Μου τη δίνει. Λοιπόν. Δεν θα μας τη δίνει από εδώ και μπρος για να λένε οι πολιτικοί αυτά που θέλουν και να νερούν τους ειδικούς.